Κώστα, πάμε και στο Λατσί. Είναι το ίδιο ξενοδοχείο, ξενοδοχειακή μονάδα που παρουσιάζαν πριν 1-2 χρόνια, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι. Εκείνες τις σιδηροκατασκευές που είχαν κάνει για να, αρχικά έτσι για να δούμε το έργο κλπ. Ναι. Και τώρα είναι σε ένα στάδιο που διακόπτονται με διάταγμα της πολεοδομίας και όποιες εργασίες, γιατί παρανόμως γίνονται πράγματα που γίνονται εκεί. Ναι, ακριβώς. Έχει θα χαρακτήριζα την όλη εξέλιξη και αυτού δυστυχώς του έργου που είδε σε εξέλιξη στην περιοχή ανέγερσης ενός τουριστικού συγκροτήματος. Σκανδαλώδη θα τη χαρακτήριζα. Πέρα από το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει πριν να εκδοθούν οι άδειες και το επιχείρημα ήταν τότε ότι έγιναν κάποια δείγματα, μεταλλικές κατασκευές, δείγματα, και αν δεν δοθούν οι άδειες θα κατεδαφιστούν. Εξασφάλισε άδεια η εταιρεία στη συνέχεια για τουριστικά διαμερίσματα. Ναι. Στη συνέχεια κατέθεσε τροποποιητική αίτηση, άδεια για ξενοδοχείο και επιπρόσθετα υδροπάρκο και κατέθεσε και αίτηση για χαλάρωση προκειμένου να αναγερθεί και τρίτος όροφος. Εκείνο το τοπικό σχέδιο δεν προβλέπει τρίτο όροφο. Αφού και σε παραγγείλμενο ξενοδοχείο δεν του ξύλωσαν τον ένα όροφο. Θα αναφερθώ και σε εκείνη την περίπτωση. Λοιπόν, απλώς να ολοκληρώσω το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Στο μεσοδιάστημα όμως η εταιρεία προχώρησε και έχει κατασκευάσει με τρεις ορόφους όλο το μεταλλικό σκελετό όλων αυτών των κατασκευών, του ξενοδοχείου δηλαδή. Τον Μάιο εκδόθηκε διάταγμα επιβολής, έχουν διακοπεί οι εργασίες. Οι πληροφορίες μας είναι ότι 30 Μαΐου, 10 ημέρες πριν από τις εκλογές, έγινε αυτό, αφού ολοκληρώθηκε, όπως είπα, και βλέπουμε και από το φωτογραφικό υλικό το οποίο παρουσιάζουμε, ο σκελετός των κτηρίων. Εκδόθηκε το διάταγμα μετά και από παράπονα που υπέβαλαν στην πολεοδομία και διαβήματα κάποιοι επηρεαζόμενοι, διότι πίσω από αυτό το χώρο κάποιοι προφανώς έχουν περιουσίες ή έχουν αγοράσει επαύλεις και τους έχει κόψει τη θέα. Ή επηρεάζονται αρνητικά τα τεμάχια τους και έχουν κάνει τέτοια διαβήματα. Η υπόθεση είναι στην πολεοδομία. Υπάρχει αίτηση στο σχετικό αίτημα στο Συμβούλιο Παρεκκλήσεων. Έχει παραπευθεί ο φάκελος στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, από τον οποίο θα προφανώς θα ζητηθούν απόψεις. Αλλά υπενθυμίζω ότι την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος έχει αναθέσει την εκκλησία για την έκδοση των πολεοδομικών αδειών σε λειτουργούς της πολεοδομίας, σε κρατικούς λειτουργούς. Είναι ένα ζήτημα αυτό, πώς θα το χειριστούν την υπόθεση. Υπενθυμίζω ότι για το πρώτο ξενοδοχείο που είχε ξεκινήσει να αναγείρεται στο Λατσί και είχε υπερβεί τους πολεοδομικούς κανόνες, έχει μείνει εκεί η τελές για 5 χρόνια, αφού υπήρξε διάταγμα κατεδάφισης των πρόσθετων κατασκευών. Στη συνέχεια είχαμε τη διαμάχη που προέκυψε μεταξύ των μετόχων αυτού του συγκροτήματος. Στη συνέχεια πωλήθηκε σε κάποιον τρίτο, αλλά έχει μείνει εκεί η μητελές. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια και με αυτή την ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι θεμητό και νομίζω όλοι στην περιοχή θέλουν να λειτουργήσουν ξενοδοχεία. Αλλά προφανώς κάτι πάει λάθος. Κιόλας, όμως. Κάτι πάει λάθος στην περιοχή για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.